Ενοχλώ. Όχι, έλα. Καινούργιο ημερολόγιο. Ναι, κάτι τέτοιο. Τι έχεις? Με αυτό που έγινε. Άσε που όλα πάνε στραβά. Εννοείς με τον πανό? Ναι. Έχουμε γίνει δύο ξένοι. Εγώ δεν ξέρω από αυτά. Ξέρεις σχέσεις και τέτοια. Όταν έπρεπε να τα μάθω... Ναι. Ήσουν εκεί που ήσουν. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι όταν θες κάτι πολύ πρέπει να παλεύεις γι' αυτό. Έχω κάνει τα πάντα. Με όλες τις δυνάμεις? Ναι, ακόμα και αυτές που δεν ήξερα ότι είχα. Ναι. Καταλαβαίνω. Ενώ έχω ξεπεράσει τον εαυτό μου, αυτός δεν θέλει ούτε να με βλέπει. Δεν θέλω να έχω μια εφημερή σχέση μαζί του. Θέλω... Σκέψω ότι θα παντρευόμασταν. Το θυμάμαι. Και αυτός δεν θέλει να έχει καμία επαφή μαζί μου. Άσε που είναι κολλημένος μαζί σου. Και είναι τόσο χαρούμενος όταν περνάτε χρόνο μαζί. Σε αυτό έχεις δίκιο. Αν πιστεύεις όμως πως αυτό είναι το εμπόδιο, μπορώ να τον απομακρύνω. Δηλαδή? Δηλαδή, θα του πω να πάψει να είναι ο σωματοφυλακάς μου. Αλήθεια θα το κάνεις αυτό? Ναι. Έτσι θα είναι ελεύθερος να τον διεκδικήσεις. Έτσι κι αλλιώς εγώ ποτέ δεν χρειάστηκα σωματοφύλακα. Ναι, αλλά εγώ δεν κινδυνεύω. Ούτε κι εγώ χρειάζομαι σωματοφύλακα. Αυτό θα το δούμε. Τι εννοείς? Θα δεις. Τι εννοείς? Εννοώ ότι πάω να είμαι αυτός που είμαι. Γίνομαι κάτι άλλο. Τι άλλο? Κάτι καινούριο. Για να είμαι ειλικρινής, ούτε κι εγώ ίδιος το έχω προσδιορίσει ακόμη. Και αυτό είναι καλό ή κακό? Υποθέτω κακό. Αλλά μου αρέσει. Βλέπεις, όλοι χρειαζόμαστε που και που να βγούμε έξω από τον εαυτό μας. Όχι, σε παρακαλώ, μη βάζεις άλλο. Δεν νιώθω πολύ καλά. Πρέπει να φύγω. Τώρα έτσι? Ναι. Με συγχωρείς. Θα τα πούμε αύριο, ε. Άσε ένα γέλιο σαν ήλιος να στάσει στα μάτια μου να σου γελώ. Όνειρο ήταν, θα δεις θα περάσει σαν όλα τα άλλα κι αυτό. Άσε ένα γέλιο σαν ήλιος να στάσει στα μάτια μου να σου γελώ. Όνειρο ήταν, θα δεις θα περάσει σαν όλα τα άλλα κι αυτό. Καλημέρα. Είσαι καλά? Καλημέρα, καλά. Θα ήθελα να με συγχωρέσεις που έφυγα χτες έτσι απότομα, όμως ένιωσα ότι χάνω τον έλεγχο. Ίσως έφταιγε αυτό που είπε. Όχι, όχι. Το κρασί έφταιγε. Γι' αυτό σε παρακαλώ, θέλω να επανέλθουμε στα επαγγελματικά. Ωραία. Όπως θες. Σ' ακούω. Αυτό που επήγει είναι ο διαχωρισμός των εταιριών. Όπως σου έχω εξηγήσει, ο πρώην σύζυγός μου με έχει εξαπατήσει. Και δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί του, ούτε εγώ, ούτε η κόρη μου. Το θέμα των μετοχών θέλω να το εξετάσω λίγο ακόμη. Με ανησυχεί. Ναι, μου το έχεις πει αυτό, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι πιο άμεσα. Το εμπόδιο δεν είναι ο χρόνος, Ελπίδα. Είναι ο Βίκτορας. Διότι άμα το θέλει, μπορεί να οδηγήσει τον όμιλο σε χρεοκοπία. Πώς μπορεί να το κάνει αυτό? Απλούστατα. Να πουλήσει τις μετοχές που έχει στα χέρια του ως όσο. Θα δημιουργήσει τέτοιο σοκ στην αγορά και στην ουσία η εταιρεία μας θα καταρρεύσει.
Α, δηλαδή εξαρτάται από αυτόν αν το θελήσει να μας καταστρέψει οικονομικά, έτσι. Ναι. Και ποια είναι η άμυνά μας πάνω σε αυτό? Η άμυνά μας μπήκε ήδη σε εφαρμογή. Πήγα και τον είδα στη φυλακή. Τι? Ναι, πήγα, τον είδα, μιλήσαμε. Μα γιατί δεν μου το είπες αυτό? Στο λέω τώρα. Και πιστεύω ότι πρέπει να κάνεις και εσύ το ίδιο. Όχι, όχι. Αυτό ξέχασέ το. Ελπίδα, λυπάμαι που σου το λέω, αλλά πρέπει να το κάνεις. Δεν θέλω να τον δω. Ξέχασέ το. Κρίμα. Γιατί έστησα μια ωραία μπλόφα εναντίον του και πίστευα ότι με τις στάσεις σου θα την ισχυροποιούσες. Τι μπλόφα, δεν καταλαβαίνω. Τον έκανα να πιστέψει ότι είσαι εσύ αυτή που θα την άξει τα πάντα στον αέρα, πουλώντας τις μετοχές όσο. Αυτό που φοβόμαστε ότι θα κάνει αυτός, ε? Ακριβώς. Το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι. Στην ουσία, αφήνεις τον αντίπαλό σου να πιστέψει ότι έχει εκείνος τον έλεγχο. Όμως, τον οδηγείς στο να κάνει αυτό που θες εσύ. Εντυπωσιακό. Και τι θα κερδίσουμε εμείς από αυτό? Να τρομάξει τόσο πολύ, ώστε στην προσπάθειά του να σώσει την προσωπική του περιουσία, να τη γράψει στην Εύη. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εμπιστεύεται απόλυτα την Εύη. Ενοχλώ? Όχι, έλα. Τι είναι? Θα ήθελα να με πας κάπου με το αυτοκίνητο. Ίσως για τελευταία φορά. Τι εννοείς για τελευταία φορά? Είμαι υποχρεωμένος να είμαι μαζί σου όπου και να πας. Εντάξει, είναι η δουλειά μου. Πάνω, δεν σε χρειάζομαι πια. Όταν λες δεν με χρειάζεσαι πια? Εννοώ ότι θέλω να μπορώ να κινούμαι ελεύθερη. Ξέχασέ το. Εκτός και αν θες να με απολύσουν. Δεν θα σε απολύσουν. Στο υπόσχομαι. Άκουσα με. Όπου πας εσύ, πάω κι εγώ. Είναι εντολή της μητέρας σου. Πες μου πού θες να πας και θα σε πάω. Δεν μπορώ να σου πω. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορώ να σε πάω κάπου χωρίς να ξέρω πού είναι. Απλά. Δεν θα με ρωτήσεις και εγώ θα σε οδηγήσω εκεί. Συγγνώμη, ήδη παίζουμε τώρα. Αν δεν μου πεις πού ακριβώς θες να πας, δεν το κουνάω από εδώ. Εντάξει. Θέλω να πάω στο δικηγόρο που θα αναλάβει το ίδρυμα. Και γιατί δεν το λες τόση ώρα? Γιατί θέλω να με εμπιστεύεσαι. Δεν θέλω να σου εξηγώ τα πάντα. Θα δυσκολευτούμε λιγάκι με αυτό, αλλά τέλος πάντων. Πάμε. Ξέρω ποιος είσαι και πόσα λεφτά έχεις. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή και ανάποδα να με γυρίσεις, δεν θα πέσει ούτε κέρμα. Έχεις όμως έξω. Αλλά εγώ είμαι μέσα. Γιατί σε έφεραν εδώ? Γιατί παρολίγο να σκοτώσω τον άλλο μου με κοιμάτων δίπλα. Γιατί, τι σου έκανε? Ροχάλιζε. Μάλιστα. Όχι, εγώ δεν έχω τέτοια προβλήματα. Είδα την κόρη σου που ήρθε να σε επισκεφτεί. Τι είπες? Την ξαφή, την ομορφούα. Ναι. Για να μείνει ομορφούα, βρες τρόπο, βρες λεφτά και αρκέψε να τα μοιράζεις. Διώξε με λιγάκι. Θα σου συνιστούσα μην ξαναπιάσεις την κόρη μου στο στόμα σου. Βρες τρόπο, βρες λεφτά και άρκεψε να τα μοιράζεις. Αυτή με... Θα με περιμένεις εδώ? Θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Όχι. Ήδη... Μπορεί να αργήσω.
θέλεις εσύ? Θέλω τον ιδιοκτήτη. Το ιδιοκτήτη, κάπου σε ξέρω εσένα. Μάλλον θα με έχεις δει στην τηλεόραση. Να πουλάς με πνεύμα τώρα. Θέλω δουλειά. Και αν η κοπέλα, δεν μου θέλεις εσύ. Χρειάζομαι δουλειά και ένα σπίτι. Μα σοβαρά μιλάς? Ναι. Αν με πιάσουν θα με απελάσουν. Είναι να μου ξέρεις να κάνεις, δουλειά θέλεις? Ξέρω να τραγουδάω και να χορεύω. Άντε να δω να μου ξέρεις να κάνεις. Τώρα. Τώρα ευκάβα στην πίστα χορεύσεις. Βρε, κάτι επισκέψεις. Τι γίνεται, Καμάλη, ζεις? Ζω. Uh-huh. Πήγα να με βγάλω από τη μέση, αλλά ζω ακόμα, όπως βλέπεις. Ναι, το πρόσεξα. Και τι θέλεις? Να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε. Έλα ρε, Αλέξανδρε. Τόσο καιρό στην πιάτσα δεν έμαθες ότι το ποτάμι δεν γυρίζει ποτέ πίσω. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε από εκεί που είμαστε, γιατί όλα είναι διαφορετικά. Αν μου δώσεις λεφτά, θα μείνει για σένα τα μάτια σου και τα αυτιά σου. Για όσο είσαι εδώ. Και όταν βγαίνεις. Κοίτα, τα μάτια μου και τα αυτιά μου είναι λιγάκι δύσκολο να είσαι. Γιατί εκεί που θέλω να είμαι εγώ δεν μπορείς να μπεις. Αλλά καμιά βρωμοδουλειά μπορείς να μου την κάνεις όμως. Πρώτα λεφτά. Δεν έχω μία κοιμά που βρω. Θα σου πω που θα βρεις λεφτά, ρε παραδόπιστε, θα σου πω. Πρέπει να κάνεις κάτι για μένα όμως. Πες το. Λοιπόν, μου κουβαλήσαν στο κελί έναν τύπο που με εκβιάζει. Και? Θέλει λεφτά. Και σκέφτηκα ότι να του δώσω, αλλά μετά θα καλομάθει. Και τι θα μείνει για σένα να πάρει, ε? Έχεις κανέναν άνθρωπο εδώ μέσα? Κανένα καλό παιδί σαν και σένα, α, από αυτούς που κάνεις παρέα? Θα βρω. Ωραία. Βρες τον, να θέλω να φύγει από τη μέση. Απείλησε την οικογένειά μου, καταλαβαίνεις. Ας το πάρω. Κουνήσου λίγο γρήγορα όμως. Και μην ξανάρθεις εδώ πέρα, θέλω να σε βλέπω. Πολύ. Ναι. Μου πήρε παραπάνω χρόνο από ό,τι νόμιζα. Το κινητό σου δεν το άκουγες? Το είχα χαμηλώσει. Δεν το θεωρώ σωστό σε ένα ραντεβού να χτυπάει το τηλέφωνό μου. Να ξέρεις πάντως ότι ανησύχησα. Μπορεί να έχει συμβεί κάτι. Πάνω, δεν θέλω να ανησυχείς για μένα. Μπορώ να προστατέψω τον εαυτό μου μόνη μου. Και νομίζω πως εσύ ειδικά θα έπρεπε να το ξέρεις αυτό. Και εγώ θέλω να σου πω ότι όταν ενδιαφέρεσαι για κάποιον, πάντα ανησυχείς. Μήπως έχει συμβεί κάτι, μήπως έχει πάθει κάτι. Όσο ικανό και να το θεωρείς. Τώρα θα τα πούμε αυτά στο αυτοκίνητο. Όχι. Πώς πήγε το ραντεβού σου τουλάχιστον, θα μου πεις? Ακόμα τίποτα. Δηλαδή? Δηλαδή θα σκεφτεί αυτά που του είπα και θα δούμε. Μάλιστα. Πάμε τώρα. Πάμε. Ποιος ξέρει ότι είσαι η κόρη του Βίκτορα Δραγού, γιατί θέλει να το πιάσει. Με φοβάσαι, να το λύσουμε. Μη φοβάσαι. Τι κάνετε εδώ? Θεέ μου. Στέλλα, πρέπει κάποιος να είναι συνεχώς κοντά σου. Ίσως κινδυνεύεις. Έχει δίκιο, Νίδη. Δεν θέλω κανένα μέσα στα πόθηκια μου. Και ιδίως κάποιον από τους σωματοφύλακες του παπά. Τώρα, Στέλλα μου, τι λέει? Προτιμάς να είσαι κλεισμένη σπίτι μέχρι να δούμε τι συμβαίνει ή να έχεις κάποιον κοντά σου να σε προστατεύει? Μπορεί να είναι ο Πάνος. Τι λέει, Σύρι μου?
Ο πόνος προσέχει εσένα. Εγώ δεν χρειάζομαι πια προστασία. Η Στέλλα το έχει ανάγκη. Αν είναι ο Πάνος, μπορεί να το δεχτώ. Τι είναι? Κοίτα. Το βρήκε η Στέλλα στο αυτοκίνητό της και δεν το θεωρώ καθόλου αστείο. Λοιπόν, Πάνο, εσύ από σήμερα θα είσαι σκιά της Στέλλας. Και ήδη? Ήδη δεν βγαίνει και τόσο συχνά. Λοιπόν, πρέπει να φύγω εγώ. Στέλλα μου, με φοβάσαι. Θα το λύσουμε, χάρη μου. Τι λέει? Πάνο, από σήμερα, από τώρα, θα είσαι συνεχώς μαζί με τη Στέλλα. Εγώ δεν σε χρειάζομαι άλλο. Νεκρός βρέθηκε ιδιοκτήτης μπαρ μαζί με τον βοηθό του. Τα πτώματα βρέθηκαν στο μπαρ και πιστεύετε ότι ο φόνος έχει να κάνει με κύκλωμα διακίνησης αλλοδαπών κρυσμών. Δυο σφαίρες, ο ένας στο θώρακα, ο άλλος στο κεφάλι. Βρεθήκαν όμως τέσσερις καλλικές. Και έχω την υποψία ότι... Ότι τι? Να το επιβεβαιώσει η βαλιστική φυσικά, αλλά... νομίζω είναι το ίδιο όπλο που χρησιμοποιήθηκε για να σκοτωθεί ο τύπος προχθές. Σε ευχαριστώ. Σκέφτηκες το τέλειο σχέδιο. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Τι εννοείς, εσύ δεν άφησες το σημείο μας στο μάξι? Όχι. Αν δεν το έκανες εσύ, τότε ποιος το έκανε? Κατάλαβα. Δεν θες να το παραδεχτείς για να μην το πω σε κάποιον. Και αν το πεις σε κάποιον, εγώ θα το αρνηθώ. Μην ανησυχείς, δεν πρόκειται να το πω σε κανέναν. Από τη βαλιστική. Είχα δίκιο. Το ίδιο όπλο είναι για τους σκιοφόνους. Άρα, μιλάμε για κατασυρωή δολοφόνο στην Κύπρο. Αν χτυπήσει για τρίτη φορά, ναι, να είμαστε σίγουροι. Για να δούμε τι κοινό είχαν τα τρία θύματα. Λοιπόν, οι δύο είχαν φάκελο και βαρύ ποινικό μητρό. Παράνομη λειτουργία μπαρ με σκοπό την εκμετάλλευση γυναικών για πορνεία, σωματεμπορία και ναρκωτικά. Μάλιστα. Ο ένας πρόσφατα αποφυλακίστηκε για κακοποίηση αλλοδαπών. Τις είχε κλείσει σε ένα υπόγειο, τους είχε πάρει τα διαβατήρια και τις εξέδιδε με το ζόρι. Καλός άνθρωπος και τούτος. Και το πρώτο θύμα κακοποιούσε τη γυναίκα του. Βλέπεις το κοινό? Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι στην εποχή της κρίσης δεν μιλάμε πια για τους μεγάλους που νικούν τους μικρούς, αλλά για τους γρήγορους που νικούν τους αργούς. Οφείλεις να έχεις γρήγορα τα ανακλαστικά, να προσαρμόσεις τις αλλαγές. Μόνο έτσι μπορείς να επιβιώσεις. Μάλιστα. Ξέρεις, δεν είναι μόνο ότι είμαι άσχετη, είμαι και γυναίκα. Και δεν ξέρω αν είναι και αυτό ένα εμπόδιο. Κανένα εμπόδιο. Φτάνει να θυμάσαι κάτι απλό. Ότι η γυναίκα στις επιχειρήσεις πρέπει να φαίνεται σαν κύρια, να ενεργεί σαν άντρας και να δουλεύει σαν σκυλή. Μπορείς να το κάνεις αυτό? Δεν ξέρω, θα το προσπαθήσω. Ξέρεις, για πολλά χρόνια είχα χάσει τον εαυτό μου. Ήμουν ευάλωτη και αδύναμη. Γιατί είχα χάσει την κόρη μου. Όμως τώρα νιώθω ότι μπορώ να πετύχω τα πάντα. Ελπίδα, κάντο. Θα σε βοηθήσει. Διότι θα σου ανοίξει το μυαλό
Θα σε κάνει να νιώθεις πιο χρήσιμη, πιο ενεργή και ουσιαστικά ανεξάρτητη. Αυτό που λες είναι το πιο σημαντικό. Δεν θέλω ξανά ποτέ να έχει τον έλεγχο της ζωής μου άλλος. Το πιστεύεις τώρα αυτό που έγινε? Μα ποιο? Αυτό που απειλήσανε τάχα τη Στέλλα. Αφού κρατούσαν το γράμμα, ανέδειξες σου, το είδες το. Ναι, αλλά ποιος να το έκανε, γιατί να το έκανε, δεν καταλαβαίνω. Α, ξέρω τι σκέφτεσαι. Ότι έκαμε το μόνη της για να σε τραβήσει που την είδη. Ας σου πω κάτι. Έχεις δίκιο που το σκέφτεσαι. Αν το έκανε αυτή. Τι το έκαμε. Καλέ, φως φανάρι. Ήβρε τον τέλειον τρόπο για να κερδίσει εκείνο που θέλει. Πάντως βγάλω το καπέλο που δεν έχω. Κανεί που είναι δηλαδή όξινη, και πονηρή. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί σιγόνταρε η Ήβη. Δεν σε θέλω άλλο μαζί μου. Δεν βγαίνω και πολύ έξω. Ναι, ναι, πράγματι. Εκείνο ήταν περίεργο. Λοιπόν, έτσι και ανακαλύψω ότι όλο αυτό το έστησε η Στέλλα, δεν θα τη ξαναμιλήσω. Έρχεται. Τι λέτε εσείς οι δύο? Τίποτε, σκεφτούμαστε, δεν θα φάμε σήμερα. Κολοκάσεις, είπαμε, ναι. Τέλος πάντων, πάνω, θέλω να βγω έξω. Να έρθεις μαζί μου, έτσι δεν είναι? Η μάμα μου είπε ότι όπου πάω πρέπει να είσαι μαζί μου. Πού θες να πας? Έξω, για καφέ. Μόνη σου? Ναι, γιατί απαγορεύεται. Έτσι κι αλλιώς θα είσαι εσύ μαζί μου. Μπορώ να πάρω τη τσάντα μου και θα σε περιμένω στο αυτοκίνητο. Ναι, ευχαριστώ. Αν βρείτε γενετικό υλικό ή οτιδήποτε άλλο, δεν πείστε με. Ποια από όλες είσαι? Λοιπόν, να σου κάνω ένα δώρο. Μα είσαι και συγγραφέας. Θα σε βοηθήσει πολύ. Διάβασε το όποτε έχεις χρόνο. Θα το κάνω. Σε ευχαριστώ. Α, η κόρη μου, η Ήβη. Ήβη μου, θα σου γνωρίσω τον Άγγελο. Ο Άγγελος θα είναι ο νέος μάνατζερ που θα αναλάβει τις επιχειρήσεις μας. Γεια σου, Ήβη. Γεια. Έχω ακούσει πολλά για σένα και οφείλω να σου πω ότι σε θαυμάζω. Ήβη μου, σκοπεύω κι εγώ να ασχοληθώ με τις επιχειρήσεις μας. Ελπίζω να τα καταφέρω. Ωραία. Η Ήβη μου είχε μια πάρα πολύ καλή ιδέα τελευταία. Αλήθεια, τι? Θα φτιάξει ένα συμβουλευτικό κέντρο για κακοποιημένες γυναίκες. Με τηλεφωνική γραμμή που θα μπορούν να παίρνουν ανώνυμα και να συμβουλεύονται ειδικούς ψυχολόγους και νομικούς. Αυτό είναι χρήσιμο. Βλέπεις, στις εποχές μας ο άντρας έχει ξεχάσει την πραγματική του σχέση με τη γυναίκα, γι' αυτό ακούμε συνέχεια για τέτοιες συμπεριφορές βίαιες. Εύχομαι να πετύχεις. Ευχαριστώ. Πρέπει να φύγω τώρα γιατί έχω ραντεβού με μια ψυχολόγο. Γεια σας. Στο καλό, αγάπη. Ναι. Πας στην Όμως, Καραμανώλη. Η ίδια, ποιος είστε? Είμαι εκείνος που σκότωσε την Άννα Σαντοριναίου. Τι είπατε? Δεν ήταν ατύχημα. Πληρώθηκα για να το κάνω. Τι? Απειλούμε να με βγάλουν από τη μέση. Θέλω προστασία. Γιατί σας έβαλαν να τη σκοτώσετε? Έψαχνε. Και ήταν πολλά κοντά στην αλήθεια. Ποια αλήθεια? Δεν ξέρω. Θέλω προστασία. Κινδυνεύω. Ηρεμήστε και πείτε μου πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή. Ναι. Γεια σου, Ήβη. Πάνω. Πού είσαι? Έχω πάει κάπου τη Στέλλα. Εσύ, τι κάνεις? Διαβάζω κάτι. Τι διαβάζεις? Ένα περιοδικό. Α. Το μωρούλι τι κάνει? Καλά, κοιμάται. Θα μου το φιλήσεις? Βέβαια.
Εκτός κι αν σε προλάβω και δεν κοιμάσαι, να το δω. Όχι, θα πέσω σε λίγο. Α, οκ. Okay. Οκ, okay, από ό,τι κατάλαβα, θα τα πούμε αύριο. Εντάξει, γεια. Ναι. Γεια σας, ένα ταξί θα ήθελα. Δεν ξέρω ακριβώς για πού. Θα πω στον οδηγό όταν έρθει. Μόνο που παρακαλώ όταν πλησιάζει να με καλέσετε σε αυτόν τον αριθμό. Σημειώνετε διεύθυνση. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται 4 διαφορετικούς τύπους ανθρώπων. Πρώτον, τον άνθρωπο της σκέψης. Δεύτερον, τον άνθρωπο της δράσης. Τρίτον, τον κοινωνικό άνθρωπο. Και τέταρτον, τον άνθρωπο της πρώτης γραμμής. Ναι. Εγώ είμαι. Άγγελ, εσύ. Ναι. Είμαι σε ένα μπαρ. Και μεταξύ μας νιώθω απελπιστικά μόνος. Έτσι σκέφτηκα να σε πάρω, πως θες να έρθεις να πιούμε ένα ποτό. Α, ξάπλωσα ήδη. Τόσο νωρίς. Η αλήθεια είναι ότι διάβαζα το βιβλίο σου και με πήρε ο ύπνος. Τόσο ενδιαφέρον το βρήκες. Όχι, ξέρω ότι ακούστηκε κάπως. Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι έχει τρομερό ενδιαφέρον. Θα έρθεις. Θέλω να πω, αύριο μας περιμένει πολλή δουλειά, οπότε ευκαιρία να χαλαρώσουμε σήμερα το βράδυ. Δεν συνηθίζω να βγαίνω τέτοιες ώρες. Τώρα που με γνώρισες, είναι καιρός να αλλάξεις συνήθειες. Μπορεί, μια άλλη φορά όμως, όχι απόψε. Εντάξει λοιπόν, αφού πρόκειται να κοιμηθείς, να σου ευχηθώ όνειρα γλυκά. Να σου στείλω ένα φιλί
δίπλα στο μαξιλάρι σου να σε προσέχει. Ευχαριστώ. Πού πάμε? Πηγαίνετε προς Λάρνακα και θα σας πω. Έγινε. Γιατί δεν το σηκώνεις? Δεν θέλω να του μιλήσω. Είναι ο φίλος σου? Πρώην. Α, είσαι και χωρισμένη. Καλόν τούτο. Μα, πέ μου, κάπου σε ξέρω, πού σε ξέρω, φαίνεσαι μου γνωστή. Αποκλείεται. Δεν είμαι από εδώ, είμαι και στην Ελλάδα. Αθήνα? Ναι. Και δεν ξέρεις καλά τα μέρη τα με Κύπρο, να? Όχι, καθόλου. Πάμε από εδώ. Καλά πάμε. Ναι, μια χαρά. Δεν μου ανησυχείς. Απλά... κόφτουμε δρόμο. Τι έγινε? Μισό λεπτό, θέλω να δω. Ανετρίβησαν το λάστιχο. Εντάξει, είμαστε μια χαρά τελικά. Ωραία, μπορούμε να φύγουμε γιατί έχω αργήσει. Να πάεις σε κανέναν μπαρ. Ναι, με περιμένουν. Ήβρες άλλον κόμενο, να. Δεν έχασες ευκαιρία. Αλλά πέ μου, έτσι είναι σήμερα. Μια έξυπνη γυναίκα βρίσκει τον επόμενο βλάκα πριν να φύγει τον προηγούμενο. Είσαι πολύ όμορφη. Ξέρεις το.
κάνεις εσύ εδώ? Εγώ τι κάνω εδώ? Πάλι έξω από την πόρτα της. Δεν έχεις βαρεθεί ρε πάνω? Ήρθα να δω το μωρό, εντάξει? Και γιατί δεν σου ανοίγει? Θα κοιμάται. Ή δεν είναι μέσα? Δεν είναι μέσα, να έχει πάει πού? Δεν βγαίνει χωρίς εμένα. Ναι, αλλά τώρα αυτό θα αλλάξει. Επειδή εσύ πρέπει να είσαι συνέχεια μαζί μου. Και εγώ τα βράδια βγαίνω. Καληνύχτα, Στέλλα. Μπορούμε να φύγουμε από εδώ γιατί φοβάμαι. Να μου φας. Αφού με εγώ δάμε. Και μια τζιμάστε είναι θυκιό μας, θα είμαι στις ερημιές, δεν μου λάλεις. Να διασκεδάσουμε λίγο. Τι θες, τι είναι αυτά που λες? Μου λαλώ. Άσε με, σταμάτα! Που την ώρα μου μπήκες μες στο ταξί που θέλω να το κάνω του. Άσε με, θα πάρω τηλέφωνο. Άκου να σου πω, να κάνεις ό,τι σου πω, γιατί δεν ξέρω να μου να γίνει, κατάλαβες? Τι μου επιτήσες, θα σε σκοτώσω, θα σε σκοτώσω! Να μου μίλησες! Να σε σκοτώσω, ρα! Να σε σκοτώσω! Να σε σκοτώσω! Βάσε με! Με μου αντιστέκεσαι εμένα, γιατί όσο μου αντιστέκεσαι, παραπάνω μου αρέσει και άκουσες! Όχι πια! Πώς βρέθηκες εδώ? Ξεκίνα και θα σου πω. Όχι, δεν έχω να πάω πουθενά αν δεν μου πεις. Κάποιος μάρτυρας είπε ότι το μεσημέρι που σκοτώθηκαν οι δύο τύποι στο μπαρ, είδε να φεύγει από εκεί μια νεαρή γυναίκα. Όταν βρεις την ταυτότητά σου, θα πάψεις να είσαι βίαιη? Δεν είμαι βίαιη. Υπήρξες ποτέ, ας πούμε, παθιασμένη, ερωμένη? Αφέθηκες κάποια στιγμή πραγματικά στον έρωτα, στα πάθη σου? Βγάλε την πραγματική ελπίδα από μέσα σου.